Όπως ο Κύριος κάτι άλλο λέγει πρώτα στο παράλυτο, τέκνο να θέονται σου οι αμαρτίες σου. Κάποιοι γραμματείς όμως μόλις ακούν τον Κύριο να λέει πως οι χωροί αμαρτίες να στατώνονται. Ποιος άλλος εκτός από τον Θεό μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες σκέφτονται. Η σκέψη τους βέβαια ήταν σωστή, αλλά αντί να πιστέψουν ότι ο Κύριος είναι Θεός, αυτοί σκοτίζονται, αντιδρούν και κατακρίνουν τον λυτρωτή. Και ο καρδιογνώστης Κύριος τους λέγει, «Τι τάχτα διαλέγεστε τες καρδίες ημών, γιατί έχετε τέτοιους κακούς λογισμούς μέσα σας, με αφορμή λοιπόν τα λόγια αυτά του Κυρίου, ας δούμε πόσο επικίνδυνοι είναι οι κακοί λογισμοί και πώς εμείς θα πρέπει να τους καταπολεμούμε. Δυστυχώς όχι μόνο νους των γραμματέων του Ευαγγελίου, αλλά και πολλών άλλων ανθρώπων γίνεται κάποτε σπήλαιο κακών λογισμών, διότι αφήνουν τη σκέψη τους να αναστατώνεται από καχυποψίες, εχθρότητες, πονηρίες, ζήλιες, αντιπάθειες και άλλες κακίες. Έσωθε γάρι της καρδίας των ανθρώπων οι διαλογισμοί οι κακοί εκπορέμονται. Οι κακοί λογισμοί είναι πολύ επικίνδυνοι, διότι ταλαιπωρούν και λερώνουν την ψυχή μας. Λίγο να μην προσέξει κανείς τη σκέψη του, αλλά και τα μάτια του ή τα αυτιά του και περιφύγουν λογισμοί φοβεροί. Ο προφήτης Ιερημίας λέγει ότι ανέβη θάνατος για των θηρίδων, ενώνοντας τις πέντε αισθήσεις, έρχεται κατόπιν η φαντασία και κυριεύει το νου με τόσες εικόνες που εντυπώνονται με δύναμη μέσα μας και έτσι γίνεται μέσα μας μια ανίερη συμμαχία με την οποία οι δαίμονες παίρνουν στο περιβόλι του νου μας κάθε κακία, διεγείρουν την φαντασία και υποδαμνίζουν τα πάθη. Αυτή η εκρηκτική κατάσταση μέσα μας είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνη, διότι καμιά αμαρτία δεν διαπράτεται, εάν δεν προηγηθεί η συγκατάθεση του νου στους κακούς λογισμούς. Όταν αφήνουμε το νου μας να γίνεται ξέφραγο αμέλη των κακών λογισμών, χωρίς να το παίρνουμε είδηση, συμμάχουμε με τον διάβολο, ο οποίος καταλαμβάνει σιγά σιγά το κάστρο της ψυχής μας και το εχμαλωτίζει. Τότε ζούμε μια κόλαση στη σκέψη μας και είναι αδύνατο νους μας να σκέφτεται και να ζει κατά Θεόν. Βέβαια, τα πεπειρωμένα βέλη των λογισμών μας στέλνει ο διάβολος, δεν αποτελούν αμαρτία. Όταν εμείς αμέσως τα αποδιώκουμε, δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε στον διάβολο να μας πολεμά. Αυτό όμως που μπορούμε να κάνουμε είναι να μην κάνουμε το νου μας ξενοδοχείο κακών λογισμών. Πώς όμως θα γίνει αυτό? Για να αντισταθούμε στους κακούς λογισμούς θα πρέπει να προσέξουμε δύο μέτωπα. Ένα έξω από μας και ένα μέσα μας. Έξω από εμάς ασφαλώς υπάρχουν τόσες προσκλήσεις και πειρασμοί. Μην αφήνουμε λοιπόν επιθυμένα τα μάτια μας και τα αυτιά μας σε αυτές τις παγίδες, στους δρόμους, στο σπίτι, στην τηλεόραση παντού. Μην λέμε εγώ δεν επηρεάζομαι, όλοι μας κινδυνεύουμε, αλλά συνάμα θα πρέπει να προσέξουμε και στον εξωτερικό μέτωπο του νου μας, όταν αντιμετωπίζουμε κακούς λογισμούς, θα πρέπει αμέσως να αντιστεκόμαστε. Οι λογισμοί αυτοί δεν είναι δικοί μας, αλλά του διαβόλου. Μην κουβεντιάζουμε λοιπόν με τον πονηρό, διότι έτσι εύκολα θα εκματοληστούν ο νους και η καρδιά μας. Οι κακοί λογισμοί χρειάζονται περιπρόνηση, να μην τους δίνουμε σημασία, διότι διαφορετικά αγριεύει εχθρός και μας μπερδεύει. Μας κάνει να ασχολούμαστε με την αμαρτία και να αναστανόμαστε. Το μεγαλύτερο όπλο όμως κατά των λογισμών είναι η προσευχή. Ιδιαιτέρως όταν βλέπουμε τους λογισμούς σαν μερίσι να πέφτουν πάνω μας, ας καταφεύγουμε στην προσευχή.
διότι μόνο η δύναμη του Θεού μπορεί να καθαρίσει το νου μας και να αποκολλήσει την καρδιά μας από κάθε κακία. Αδελφοί, υπάρχει και ένας πιο εύκολος τρόπος να αντισταθούμε στο δύσκολο αυτό αγώνα. Είναι το να γεμίζουμε το νου μας με θεία και ιερά νοήματα που θα κυριαρχούν στην καρδιά μας και θα μεταγίνουν χαρά και αγαλίαση. Να σκεπτόμαστε το Θεό και το θέλημά Του, να μελετούμε και να μαθητεύουμε στη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας. Έτσι δεν θα ευρίσκουμε τόπο να εγκατασταθούν μέσα μας οι κακοί λογισμοί και η χάρη του Θεού θα πλημμυρίζει στο εσωτερικό μας και στη ζωή μας. Του Κυρίου δεηθώμε, ευλογία Κυρίου Γέντεο Θεού, δευμάτη ακούθεια, χάρη του και την αυτοκρία, πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξεσαι Χριστέ ο Θεός, η ετήσιμον δόξεσαι, ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός, αληθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες Παναχράν και Παναβόμου, Αγίας Αθμητρός, δυνάμεις του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Εκουραγίων, δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες των Τιμίων Ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Καλκίκων Μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατρονιμών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωαγγείμ και Άνιν, Πορφυρίων του Καψοκαλυβή, του Παϊσίου, του Αγιολίπου Ιακώβου, Οσίων, του Εναγίου Πατροσιμών, Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκη, του Παλαμά και Ρασίμου, Οσίου, τον Ιορδάνη, Πάπου και Ιωγενή των Μαρτύρων, Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Άσου και Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντία τη Κύπρου. Ότι μοιράνει με τελώνα και πνευματικό βασιλείο αρχιεπισκόπου και σαρία καπαδοκία. Του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Μεσογείας και Ρευλιωτικής κυρίου Νικολάου και θα ομιλήσει ο Ιερομόναχος Φιλόθεος Γρηγοριάτης με θέμα «Οι Άγιοι του Θεού, φως, στήριγμα, ελπίδα στα διέξοδα της αποστασίας μας». Σήμερα στο κέντρο Υγείας Κοροπίου θα γίνει η αιμοδοσία 4 Μαρτίου και την 5η 8 Μαρτίου. Τετάρτη και Παρασκευή θα τελεστεί η προγιασμένη Θεία Λειτουργία ώρα 7 το πρωί στο ναό μας. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, ώρα 5 και 30 το απόγευμα, θα τελεστεί η ακολουθία του Μεγάλου Αποδείπνου και η ακολουθία των χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου θα τελεστεί ώρα 7 το βράδυ την Παρασκευή. Την Δευτέρα, 12 Μαρτίου, στα πλαίσια της Συνωρικής Σύναξης, θα πραγματοποιηθεί η ομιλία στο ναό μας, ώρα 5 και 30 το απόγευμα, με ομιλητή τον κύριο Θεόδωρο Χαλκιόπουλο, θεολόγο. Θέμα «Ο Σταυρός του Χριστού στη ζωή μας». Το Σάββατο 17 Μαρτίου θα τελεστεί Θεία Λειτουργία εδώ στο ναό μας. Τα έσοδα της Θείας Λειτουργίας θα διατεθούν για αγορά τροφίμων και για την ενίσχυση του Νεαρχού Πυροπτώχου Ταμείου. Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας θα προσφερθεί κέρασμα στο Πνευματικό Κέντρο του ναού μας. Διευθών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Αμήν. Η Αγία Διάθεση, πάντα σημάδι καλημέρα σας, βοηθειά σας στην λειτουργία και καλό υπόλοιπο της Αγίας της Αναγκωστής.